Τα χρέη των νοσοκομείων δεν είναι μόνο του Υπουργείου Υγείας και κακώς χρεώνονται στην κυρία Ξελογιαννακοπούλου. Το 50%. Καταρχάς, δεν είναι της περιόδου, όπως ξέρετε, αυτό που ρυθμίζουμε. Κυρία Ξελογιαννακοπούλου, σας λέω ότι είναι και της περιόδου σας. Είναι ξέρετε πολύ καλά ότι ρυθμίζουμε από 1η-1η του 5 μέχρι τέλη του 2009. Άρα σε εμάς αναλογούν οι τελευταίοι τρεις μήνες. 600 εκατομμύρια ευρώ, κυρία Ξελογιαννακοπούλου. Για να είμαστε σαφείς όταν ενημερώνουμε τον κόσμο. Κυρία Ξελογιαννακοπούλου, είναι 600 εκατομμύρια ευρώ τα χρέη που δημιουργήσατε το τελευταίο τρίμηνο του 9. Να τελειώσω. Αλλά να κρατάμε την αναλογία στα 6,2 δις που παραλάβαμε και τα οποία διακανονίζουμε. Απαντώ και στην αναλογία. Κύριε Χατζηνικολάου, όταν αναλάβαμε το 2004, ρυθμίσαμε 2,5 δισεκατομμύρια χρέη της προηγούμενης κυβέρνησης του κυρίου Σημίτη. Παραδώσαμε 6,2 δισεκατομμύρια χρέη. Το καθαρό χρέος που δημιουργήσαμε την πενταετία είναι 3,7 δις. Αν αφαιρέσει κανείς το 6,2, από το 6,2 το 2,5. 3,7 δις είναι το καθαρό χρέος πενταετίας. Η σημερινή κυβέρνηση στο 8μηνο από τον Οκτώβριο μέχρι σήμερα δημιούργησε 1,6 δισεκατομμύριο ευρώ χρέος. Είναι 600 εκατομμύρια το τελευταίο τρίμηνο του 2009, 600 εκατομμύρια το πρώτο τρίμηνο του 2010. Κύριε Σαλμά, συγγνώμη, πού έχετε αυτά τα στοιχεία, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Μην μου τα αφισβητείτε. Καταρχάς, θα ήθελα να πω κάτι, αν μου επιτρέπετε. Όχι, να τελειώσω, κυρία Υπουργέ. Εγώ σέβομαι τον κύριο Σαλμά. Κύριε Υπουργέ. Και την καλή του διάθεση κύριε για Υπουργέ, διάλογο. Δεν θα ήθελα να σήμερα πείτε... όμως διακανονίζουμε τα χρέη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Δεν διακανονίζετε, κυρία Υπουργέ, αυτό το τελευταίο τρίμηνο το δικό σας. Ένα λεπτό. Και από την άλλη, κύριε θα έλεγα Υπουργέ, στην πολιτική χρειάζεται και το θάρρος. Δεν κανονίζετε το τελευταίο τρίμηνο το δικό σας 600 εκατομμύρια ευρώ. Κύριε Σαλμά, συγγνώμη. Στα 5 χρόνια. Ναι, μένα όχι. Φυσικά και διακανονίζουμε και το τελευταίο γιατί τρίμηνο το 9. Κανονίζετε τη Νέα Δημοκρατία. Το είπαμε. Τώρα για το που βρήκα τα στοιχεία. Χρειάζεται να. Τέλος πάντων, δεν είναι μέρα τώρα για αντεγκλήσεις. Όχι, όχι, κύριε. Προς Θεού τώρα, δεν είναι θέμα. Δεν σας κύριε Υπουργέ. Εδώ θα πρέπει εσείς να βάλετε πλάτη, κύριε Σαλμά. Θα πρέπει να βάλετε πλάτη και θα πρέπει να έχετε βγει και να πείτε και εσείς στους προμηθευτές ότι ήταν καιρός να σταματήσει ο εκβιασμός. Κύριε Υπουργέ, αφήστε με να μιλήσω. Νομίζω ότι αυτό σήμερα χρειάζεται να τονίσουμε. Κύριε Υπουργέ, αφήστε με να μιλήσω. Πρώτη φορά βγαίνουμε μαζί και δώστε μου την ευκαιρία. Το πρώτο τρίμηνο του 2010, και τα έχω μπροστά μου τα στοιχεία, είναι από τη διεύθυνση του Υπουργείου σας. Αγοράσατε υλικά στα νοσοκομεία 580 εκατομμύρια, πληρώσατε μόνο το ένα και τα 579 τα στείλατε στον Υπουργό Υγείας και Οικονομικών του μέλλοντος. Τα χρέη επί των ημερών σας είναι 200 εκατομμύρια ευρώ το μήνα. Αν τα αμφισβητήσετε, αύριο σας παρακαλώ στον κύριο Χατζηνικολάου να δώσετε τα αντίθετα στοιχεία. Τώρα, πώς φτάσαμε μέχρι εδώ? Γιατί αφενός μεν τα ασφαλιστικά ταμεία χρωστούν στα νοσοκομεία, αφετέρου δε είναι υποκοστολογημένες οι πράξεις στα ασφαλιστικά ταμεία και είναι αυξημένες οι τιμές των υλικών που έχετε πει και εσείς κύριε Χατζηνικολάου και γίνεται πάρτι. Δεν μπορώ όμως να ακούω την κυρία Υπουργό να μιλάει για πάρτι όταν το πάρτι αυτό ξεκινά το 2001 με μια διάταξη που υπέγραψαν 10 υπουργοί του ΠΑΣΟΚ. Υπουργός Ανάπτυξης τότε ήταν ο κύριος Τουχατζόπουλος. Είναι το άρθρο 7 του νόμου 2955. Κύριε Σαλμά, τώρα αναφέρεστε να σας πω ένα λεπτό, κύριε Ξενογιαννακοπούλου. Θα σας δώσω το λόγο για να απαντήσετε. Εδώ ο κόσμος έχει αγωνία. Αν θα έχουν υλικά αύριο τα νοσοκομεία. Κυρία Υπουργέ, θα σας δώσω. Συγγνώμη, κύριε Χατζηνικολάου, εκπλήσωμε πάρα πολύ με τον κύριο Σαλμά. Θέλω να θέσω ένα ερώτημα στον κύριο Σαλμά. Αναφέρεστε στο 2001. Είναι κάτι που το ακούω να γίνεται και από άλλους συναδέλφους σας που είναι υπεύθυνοι για άλλους τομείς κυβερνητικής δράσης στη Νέα Δημοκρατία. Μα μεσολάβησαν 5-5,5 χρόνια δικής σας διακυβέρνησης. Μπορούσατε να αλλάξετε αυτή την κατάσταση. Ακόμη και αν συνέβαινε όπως το λέτε, επί Σημίτη, δεν μπορεί το 2010 η αναφορά σας να είναι στο 2001. Και γιατί δεν το αλλάξατε, κύριε συνάδελφε, στο κάτω-κάτω, αφού διαφωνούσατε, γιατί δεν το αλλάξατε. Σε μισό λεπτό θα έχω πει αυτό. Το 2001,